Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Ξέρω, σας έχω αφήσει, ξέρω, σας έχω εγκαταλείψει, σας έχω παρατήσει, όλα τα σας έχω αφήσει. Τι γίνεται όμως? Έχουν πέσει πολλές δουλειές μαζεμένες, έχω πάρα πολύ διάβασμα για την εξαστική γιατί πλησιάζει και έχω πνιγεί στο διάβασμα. Πέραν αυτού, δεν έχω τον απαραίτητο χρόνο λόγω της δουλειάς να κάνω βίντεο. Ξέρω, σας έχω φλωμώσει τελευταία στα vlogs, ξέρω, έχω κάνει μόνο vlogs, έχω πάρα πολύ καιρό να κάνω βίντεο γιόλο και οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, τώρα η ώρα, γύρω στις 8 η ώρα, θα ετοιμαστούμε, θα κάνουμε τις απαραίτητες διαδικασίες για να βγούμε έξω, δηλαδή να ντυθούμε, να φτιαχτούμε, να πληθούμε, να σχετικά, και θα πάμε βόλτα. Σκέφτηκα λοιπόν σήμερα να σας πάρω μαζί μου στη βόλτα που θα πάμε το απόγευμα, γιατί θα βγω λίγο ξαναξεσκάσω, γιατί το μυαλό έχει γίνει χυλός. Λοιπόν, τι γίνεται όμως τώρα, γιατί θα σας πάρω μαζί μου? Γιατί έχει έρθει μια φρεγάτα, η φρεγάτα του Ψαρά. Είναι μια πολεμική φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού. Θα πάμε να τη δούμε και θα πάμε μετά μια βόλτα αφότου τη δούμε στην Καβάλα. Οπότε σκέφτηκα να τραβήξω. Δείτε όμως τώρα, μετά τη βόλτα θα πάμε σινεμά. Δείτε εδώ, ξέρω όσοι με βλέπετε και με παρακολουθείτε, ξέρετε ότι είμαι φαν του σινεμά, οπότε θα πάμε και ένα σινεμά σήμερα. Θα πάμε στην Καβάλα αυτή τη φορά, δεν θα πάω Θεσσαλονίκη. Όσοι βλέπετε τα βίντεο και τα vlogs, ξέρετε πολύ καλά ότι κάθε εβδομάδα πάμε Θεσσαλονίκη σινεμά. Οπότε αυτή τη φορά θα πάμε Καβάλα σινεμά. Γιατί έχει βγει το Jurassic World και πρέπει να πάμε να το δούμε. Το Βασίλειο έπεσε και θα πάμε να το δούμε και αυτό. Λοιπόν, σας αφήνω από εδώ και θα τα πούμε σε λίγο που θα είμαστε έτοιμοι. Μόλις είδα ότι η φρεγάτα δυστυχώς ήταν ανοιχτή μέχρι τις 8. Οπότε θα περάσουμε να τη δούμε απ' έξω. Λοιπόν, επειδή γίνεται στο κέντρο χαμούλης, φέραμε το αυτοκίνητο στο πάρκινγκ, παρκάραμε και τώρα κατευθυνόμαστε προς το λιμάνι. Ήρθαμε στο πάρκινγκ του Τελωνίου και το σκάφος βρίσκεται κάπου εδώ πίσω, η πολεμική φρεγάτα που θα πάμε. Εγώ στο είπα ότι θα έχει κλείσει. Πολύ πλοίο σήμερα. Νήσος Μύκονος, νήσος Ρόδος και η φρεγάτα. Λοιπόν, η φρεγάτα του Ψαρά, έτσι λέγεται, που είναι δίπλα μας, είναι γερμανικής κατασκευής. Ναυπηγήθηκε από τα ναυπηγεία του Σκαραμαγκά το 1994 και η καθέλκυση έγινε το 1997. Δόθηκε στο πολεμικό ναυτικό, στο ελληνικό πολεμικό ναυτικό το 1998 για την πρώτη υπηρεσία. Τότε εγώ ήμουνα 4 χρονών. Το εκτόπισμά του είναι 3.200 τόνοι, έχει 117 μέτρα μήκος και 14,8 μέτρα πλάτος. Το βύθισμά του είναι 6,5 μέτρα. Τέθηκε επικεφαλής επιχείρηση στην Ατλάντα στη Σομαλία με μία ομάδα βατραχανθρώπων, ένα ελικόπτερο και 200 αξιωματικούς. Αυτά. Για όσους θέλουν να ταξιδέψουν με πλοίο στα νησιά και να κατεβούν Αθήνα με καράβι, η Καβάλα είναι ένα κομβικό σημείο. Παίρνεις από εδώ πέρα το πλοίο, περνάς ή το εξπρέσ πήγα στον ίσως Μύκονος και κατεβαίνεις όλο το Αιγαίο και μπορείς να πας με τη Λίμνη, Λίμνο, Σαμοθράκη, πάει, κατεβαίνει μέχρι Μύκονο κάτω, πηγαίνει στο λιμάνι του Πειραιά και γενικά κάνει όλο το tour του Αιγαίου. Και το vlog θα τελειώσει κάπως έτσι, από τη νυχτερινή Καβάλα. Η ταινία ήταν εξαιρετική, σας συνιστώ να πάτε να τη δείτε όσοι δεν πήγατε να τη δείτε, είναι καταπληκτική. Θέλω να πω ότι είναι τόσο καλή όσο και προηγούμενη, δεν ξέρω ποια μου άρεσε περισσότερο και ενδεχομένως να βγει και τρίτο, να το κάνουν τριλογία όπως τα Jurassic Park. Αυτά.
Ήρθε η ώρα να πούμε καληνύχτα. Σας ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά. Κάντε like, κάντε ένα subscribe. Τρέφτη, σας ευχαριστώ πολύ όλους. Να είστε καλά, θα τα πούμε στο επόμενο vlog. Επόμενο βίντεο.